σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι πουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις NoviBet, γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το γήπεδο του Αγίου Νικολάου. Τρίτη αγωνιστική σήμερα για το κύπελλο και η Beer Team αντιμετωπίζει τους Athens Warriors. Οι δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν στην επόμενη φάση, δεν διεκδικούν κάτι τέτοιο σήμερα. Και έτσι πρόκειται για ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, ωστόσο και οι δύο θα το δουν σήμερα ως μια ευκαιρία για να δοκιμάσουν κάποια πράγματα εκ ώψη και των μάτς του πρωταθλήματος που πλησιάζουν. Η Beer Team από τη μία, η οποία ξεκινάει με Θεοδόσοπουλο, Πορσούλα, Μαρφαντά, Ανδρέα Μαυράκη και Μεταξά. Θα στοχίσει στο πρώτο σουτ ο Θεοδόσοπουλος, θα κερδίσει όμως το φάουλ. Από την άλλη πλευρά έχουμε Αντονόπουλο, Γκούμα, Κατήκο, Σαμονά και Φραγκογιάννη στις 5 των σημερινών φιλοξενούμενων. Καλά πέρασε εκτός μετά από την παρέμβαση του Σαμονά. 10 δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεση των γηπεδούχων. Μαρφαντάς, ωραία, θα παίξει με τον Κοστούλα και αυτό θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Ήταν πολύ πρώτη πόντη μετά από αυτή την άψογη συνεργασία. Φραγκογιάννης τώρα για τους φιλοξενούμενους. Κρατάει στα 10. Ο Σαμονάς και τώρα ο Αντονόπουλος. Τελειώνει ο χρόνος, γυρίζει, έφτασε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, αλλά δεν εκτελέσε στα ο Γκούμας. Κλείστηκε από δύο, δεύτερη ευκαιρία για τους Athens Warriors, αστοχική αυτή. Και τώρα τρέχει ο Κοστούλας. Μαυράκης του δώσει ξανά, πάει με φόρα προς τα μέσα, θα τελειώσει τη φάση για το 4-0. Τέσσερις πόντοι μέχρι στιγμής, όλοι από τα χέρια του Κοστούλα. Αντονόπουλος. Μπάλα έφυγε από τα δέκα του χέρια εκτός. Δεν ακούμπησε κανείς άλλος. Περνάει έτσι ανεκμεταλλευτεί και αυτή η επίθεση για τους Warriors. Μαρφαντάς. Κατεβάζει αργά-αργά. Έκανε το κόψιμο. Πήρε με συγχωρείτε. Μεταξάς ήταν. Πήρε, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει στην συνέχεια. Δεν βγήκε ο εθνιδιασμός εδώ για τους φιλοξενούμενους. Συνέχεια και πάλι με τον Μαρφαντά, ο οποίος αναλαμβάνει να κατεβάζει. Στέγεται πατώντας τη γραμμή, εκτελεί για δύο. Δεν έρχεται το καλάθι και τώρα ο Φραγκογιάννης. Τις επιλογές του, αυτό στον Γκούμα, του δίνει ξανά αυτός χέρι με χέρι. Στο χοντομακρινό σουτ παραμένουν κολλημένοι στους 0 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Σε αυτά τα σχεδόν 3 λεπτά που έχουμε παίξει μέχρι στιγμή στο μάτς. Μαυράκης, πάσα έξω. Το Θεοδόσοπουλος από κοντά, η μπάλα στημένη και πάλι στα χέρια του, ούτε με τη δεύτερη. Ποιος έβγαλε ο Θεοδόσοπουλος, λένε οι διαιτητές. Η μπάλα είναι για τους Athens Warriors. Η Beer Team, η οποία ιτήθηκε από τον Τριποδιακό με 58-52 στην πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου, ενώ από την άλλη στην δεύτερη αγωνιστική δεν τα κατάφερε κοντά στους Lion Men. 48-54 ήρθε εκείνο το μάτς. Από τους ίδιους αντιπάλους ήταν και οι Athens Warriors, από τους Lion Men έχασαν με 61-54, ενώ ο Τριποδιακός κέρδισε με 53-89. Αυτές είναι οι δύο ομάδες οι οποίες προκρίθηκαν από τον συγκεκριμένο όμιλο. Να το πρώτο εύστοχο σουτ από τον Φραγκογιάννη. Θα σπάσει το ρόδι εκείνος για το 4-3. Μετά από 3,5 λεπτά παιχνίδιου στο μάτς. Θεοδόσοπουλος πήγε προς τα μέσα, άλλαξε χέρι, ωραία, τελείωσε την φάση με το αριστερό. Με το 6-3. Κατήκος. Πάει από την baseline, έψαξε την πάσα ενώ βρισκόταν στον αέρα, έκανε το λάθος τελικά. Θεοδόσοπουλος, Μαυράκης και από εκεί μπάλα στον Κοστούλα, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Φραγκογιάννης με ηρεμία. Τώρα έπαιξε τη μακρινή πάσα για τον Αντονόπουλο, δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Κατήκο. Αρκετά τα λάθη από τους Warriors σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Εδώ ωραία, θα βρει τον συμπέκτη ο Μαρφαντάς, δεν μπορούσε όμως από κοντά ο Θεοδόσοπουλος. Πάμε τώρα στον Φραγκογιάννη. Α, τον Θεοδόσοπουλο έχει γίνει. Με πλάτη ο Γκούμας γύρισε με το δεξί, όχι καλά. Πέρασε η πάσα από τον Φραγκογιάννη, ο οποίος φεύγει στον εφηδιασμό. Θα πάει και μέχρι το lay-up για το 6-5. Φραγκογιάννης, ο οποίος είναι ο μόνος παίκτης που έχει καταφέρει να βρει τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι από την πλευρά των Athens Warriors. Φαίνει τώρα την ομάδα του στον πόντο. 4-45 πρέπει να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Εδώ λίγο πιο ψηλή η πάσα του Μαρφαντά. Δεν μπόρεσε να φτάσει την μπάλα ο Μεταξάς. Σαμονάς έπαιξε με τον Γκούμα, του φύγει μπαλά. Διόρθωσε όμως ο Σαμονάς. Ένα τρίποντο από τον Αντωνόπουλο, ευτοχή. Και θα βάλει μπροστά τώρα για πρώτη φορά τους φιλοξενούμενους με 6-8. Το 6-3 κάνω ένα σερί 0-5. Οι Warriors έχουν πάρει τα ενία. Μεταξάς έπαιξε ωραία με τον Θεοδόσοπουλο, ανάποδο lay-up. Δεν θα τα καταφέρει καλά και τώρα Κατήκος θέλει να τρέξει. Ηρεμή την κατάσταση ο Φραγκογιάννης. Θα πάρει το τρίποντο. Παραμένει το 6-8. Φαντάζ, θέλει να πιάσει τον ύπνο την αντιπαλή άμυνα. Ο Φραγκογιάννης όμως ήταν εκεί για να σταματήσει την πάσα. Και φτάνει τώρα στην αντιπαλή ρακέτα, σκόραρε. Έπεσε άτσαλο στο παρκέ. Ελπίζουμε να μην έχει χτυπήσει. Έχουμε διακοπή για time out. Επέστρεψαν οι δύο ομάδες. Συνέχεια μετά το time out, ο Φραγκογιάννης έχει πέσει στον πάγκο. Δεν ήταν σοβαρός ο τραυματισμός του, πάλι καλά. 6-10 το σκορ, 3-20 στο ρολόι για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Αν φαντάσει θα πάρει και πάλι. Συνεργάζεται ξανά με τον Κοστούλα, αυτός από το πλάι, δεν θα βρει στόχο. Θα καθαρίσει την φάση ο Τσαχνόπουλος, ο οποίος έχει περάσει το μάτς. Θα βάζει κιόλας τώρα για τους Warriors. Από τα δεξιά, μια σκαστή πάσα, δεν μπορούσε όμως να την υποδεχτεί καλά ο Σαμονάς. Πέρασε εκτός μαζί με την μπάλα και συνέχεια τώρα με Μαχαλιά για τους κίτρινους, οι οποίοι έχουν ξηγήσει αρκετή ώρα εξαιρετικά. Κάνει την κίνηση, πήρε και εκτέλεσε ο Κυριάκος Μαρφαντάς, δεν βρήκε στόχο. Τσαχνόπουλος, πέρασε ωραία. Βρήκε και την πάσα, ρίσκο εκεί, θα συγκρατήσουν ωστόσο οι Warriors, Κατσαρός και τώρα το καλάθι από τον Απάλα, 6-12. Ο Απάλας δίνει συνέχεια στο σερί των γηπεδούχων, των φιλοξενούμενων, με συγχωρείτε, από το 6-3 στο 6-12, έχουν φτάσει 0-9 το σερί τους. Φαντάς, θα είναι επιλογές ο Κρεκούκης. Έκοψε την πάσα όμως ο Μπάσιος. Και τώρα Απάλας. Αυτός θα περάσει στο κέντρο και αυτός στον Τσαχνόπουλο. Στα αρχικά το πήρε, στην συνέχεια το τρίποντο Απάλας, βρήκε σίδερο. Ο Γιάκος Μαρφαντάς έχει επιλογή και στον Κοστούλα. ακόμα ένα λάθος όμως και ακόμα ένα κλέψιμο από τους Warriors. Περδεύτηκε για λίγο στην τρίπλα ο Απάλας, κέρδισε το φάουλ. Το έχει κάνει ο Κρεκούκης. Μια προσπίση από τον Μπάσιο. Έψαξε την πάσα για τον Απάλα. Ο Κοστούλας πέταξε χθες την μπάλα, το παραδέχτηκε κιόλας. 13 δευτερόλεπτα τώρα για τους Athens Warriors. Ένα τρίποντο από το πλάι, από τον Κατσαρό, δεν θα βρει στόχο. Κοστούλας. Για λίγο η μπάλα δεν έφτασε στον Μαρφαντά. Θα επαναφέρουν από το πλάι οι γηπεδούχοι. Κυριάκος Μαρφαντάς. Πάσα πίσω από την πλάτη. Προσπαθεί και ο Κοστούλας να κρατήσει την κατοχή. Έχουμε τζάμπολ. Το Μελάκη δείχνει Beer Team. Μαχαλιάς θα επαναφέρει. Και έχουν και 6 δευτερόλεπτα τώρα οι κίτρινοι. Θα πρέπει να πιαστούν. Κοστούλας με το δεξί χέρι. Μάχη και στον αέρα και κερδισμένος ο Απάλας. Και θα κερδίσει και το φάουλ κιόλας από τον Κρεκούκη, ο οποίος διαμαρτύρεται τώρα, διαφωνεί. 49 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ναι, ήταν και το δεύτερο φάουλ αυτό για τον Κρεκούκη. Κατσαρός. Ζήτησε και πήρε ο Απάλας. Αντονόπουλος έχει σταματήσει την τρίπλα, ψάχνει επιλογές. Απάλας είναι κοντά του. Πάει από τα αριστερά κοντά στον Κρεκούκη. Ήρθε για βοήθεια και ο Μαχαλιάς εκεί. Μπάλα παραμένει στην χέρια των μπλε. Σηκώνεται ο Απάλας από κοντά. Δεν μπορεί να βρει στόχο. Μαρφαντάς. Θέλει το τρίποντο, θα το πάρει. Ο Μαχαλιάς κόλλησε μπαλά όμως στο Στεφάνι. Έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των Athens Warriors, οι οποίοι έχουν 13,5 στο ρολόι για να εκδηλώσουν μια τελευταία επίθεση. Απάλας. Στα 8. Έχουν όλα δώσει οι γηπεδούχοι. Πέρασε ο Τσαχνόπουλος. Όχι, με συγχωρείτε, ο Σαμονάς, και θα πάει τώρα στην γραμμή για δύο βολές. Δεν αξιοποίησαν καλά εδώ το τέταρτο δικό τους φάουλ οι κίτρινοι. Και έχουμε βολές τώρα για τον Σαμονά. Θα βάλει αυτός την πρώτη. 6-13 ενώ απομένει 1,2 στο ρολόι. Μέσα και η δεύτερη. 6-14. Θα γίνει και το λάθος. Τσαχνόπουλος, η λήξη του χρόνου, λίγο έλειψε. Παραλίγο να φάνε καλάθι και στο 1 δευτερόλεπτο οι γηπεδούχοι. Φίνα λοιπόν στην πρώτη περίοδο. 6-14 το σκορ. Μόλις άρχισε η δεύτερη περίοδος εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. 6-14 το σκορ, με τους γηπεδούχους να ξεκινούν καλύτερα, να παίρνουν ένα προβάδισμα. Ωστόσο στην συνέχεια έπεσε η αγωνιστική εικόνα τους. Ωστόσο ο Ανδρέας Μαυράκης θα δώσει τη λύση μετά από ώρα. Όπως έλεγα, στη συνέχεια σύγκρισαν οι γηπεδούχοι και ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να κάνουν ένα ξέσπασμα. Και από το 6-3 βρέθηκα να προηγούνται με 6-14 στα τελειώματα της πρώτης περίοδου. Ωραία εδώ η συνεργασία, δεν ήρθε το καλάθι όμως από τον Κατήκο. Κυριάκος Μαρφαντάς. Έπαιξε με τον Μαυράκη, έμεινε μόνος του εκείνος. Το σίδερε η μπάλα τώρα μετά το μακρινό σουτ και ο Πάλας καθαρίζει. Τσαχνόπουλος. Κοντά του και τον Κατσαρό, τον παρενοχλεί για λίγο ο Κυριάκος Μαρφαντάς, ο οποίος θα πέσει άτσαλα τώρα πάνω του, θα του κάνει το φάουλ. Πρωτομαδικό για την Beer Team. Βασιός άσε στον Κατοικό. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Δυσκολεύτηκαν οι Warriors και έχασαν τελικά. Κρεκούκης έδικε στον ευνηδιασμό. Με τα αριστερό δεν θα τελειώσει καλά την φάση. Τσαχνόπουλος θέλει να χτυπήσουν γρήγορα τώρα οι Warriors. Ανάμεσα από δύο. Έχει βγάλει ο Μαυράκης εκτός. Αναφέρει ο Κατσαρός. Μπάσιος παίρνει και εκτελεί αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη. Μπαλά κούμπησε εκτός γραμμής, δεν κατάφερε να καθαρίσει. Εκεί το rebound ο Μαρφαντάς. Ακόμα ένα γρήγορο τρίποντο, όχι καλό από τον Κατήκο. Ο Μαρφαντάς έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Γύρισε ο παίκτης των Warriors, τον δυσκόλεψε στην εκτέλεση. Ούτε ο Κοστούλας, ο οποίος βρέθηκε στην επίθεση, κατάφερε να κάνει κάτι. Και πάλι έπαιξαν γρήγορα εδώ οι Warriors. Και πάλι όμως δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο. Μαυράκης, γρήγορες επιθέσεις, χαλάφι τώρα για το 10-14. Μαυράκης, ο οποίος δίνει τις λύσεις τώρα στην ομάδα του, μειώνει στους 4. Κατήκος κλείστηκε καλά και έκανε βήματα. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Μαχαλιά, ο οποίος μπλόκαρε εκεί τον δρόμο στον αντίπαλό του και τον ανάγκασε να υποπέσει την παράβαση. Μεταξάς το εντωμεταξύ πέρασε στο μάτς, ο Κοστούλας θα καθίσει στον πάγκο να πάρει και δύο ανάσες. Μαχαλιάς. Κρεκούκης και Μαυράκης από ένα σημείο που του αρέσει να εκτελεί, θα το κάνει, όχι με επιτυχία. Και τώρα Τσαχνόπουλος. Απάλας με χώρο για να απειλήσει. Μαχαλιάς ξεφεύγει από την πίεση. Πήρε Μαυράκης. Πάει με φόρα. Στον αέρα η μπάλα. Κατέβασε το χέρι του και έβρεξε τον Warriors. Έκανε το foul στον Μεταξά. Θεοδόσοπουλος, όχι με συγχωρείτε, δεν είναι ο Θεοδόσοπουλος, ο Μεταξάς είναι στην γραμμή, αστοχή στην πρώτη. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη βολή, θα τη βάλει αυτή για το 11-14. Στο 5-0 το επιμέρους σκορ μέχρι στιγμή, σε αυτά τα 3 λεπτά που έχουμε παίξει στην δεύτερη περίοδο. Πολύ καλά αυτή η Athens Warriors. Απάλας, πάσα έξω. Μπάσιος έπαιξε ξανά μαζί του. Κατσαρός πήρε το φάουλ. Το έχει κάνει ο Μεταξάς, ο οποίος νομίζω το παραδεχτεί κιόλας. Και στέλνει τώρα τον αντίπαλό του στη γραμμή για 3 βολές. Αστοχή η πρώτη. Μέσα η δεύτερη με τη βοήθεια του ταμπλό, υπερδεύτηκε ο Μαυράκης, δεν ήξερε ότι απομένει ακόμα μία. 11-15. Κρεκούκης. Μαρφαντάς θα το πάρει χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα. Μεταξάς το μακρινό επιθετικό rebound. Κρεκούκης, ωραία άμυνα εδώ του Φραγκογιάννη, θα τον σταματήσει. Θέλει να αποφύγει την πίεση του Μαχαλιά. Άσιος πάει κατά μέτωπο. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση και τώρα Μαχαλιάς για την Beer Team. Όλο τον Απάλα για να του κόψει τη φορά. Και θα γίνει και η αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Στο μάτς επιστρέφει ο Θεοδόσοπουλος. Μαρφαντάς. Μεταξάς, βλέπει τι επιλογές έχει. Η μπάλα καταλήγει στον Μαυράκη με το δεξί χέρι, δεν θα τελειώσει καλά, η μπάλα είναι για τους Warriors. Φραγκογιάννης στην κορυφή, παίζει με τον Μπάσιο, βρήκε ευκαιρία αυτός για να πάρει ένα μακρινό σουτ. Απάλας ψηλότερα, δεν θα του κάνει το χάτερη μπάλα. Μεταξάς τώρα θέλει να τρέχει, ο Θεοδόσοπουλος με συγχωρείτε. Θα πάρει τα βήματα, βρέθηκε στο παρκείο αντιπαλός του, δεν υπήρξε κάτι. Μαχαλιάς πίνει έξω, Βαδράκης στέκεται για δύο, θα πάρει το φάουλ με τον Κατσαρό. Και νομίζω είναι φάουλ για βολές. Γκούμας και Σαμονάς τώρα επιστρέφουν για τους φιλοξενούμενους. Κατσαρός και Μπάσιος είναι αυτοί που θα καθίσει στον πάγκο τώρα. Αμένει η πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Κρατούν ωστόσο την επίθεση τους οι γηπεδούχοι. Ωραία κίνηση και κερδίζει και το φάουλο Μεταξάς. Νέες βολές για την Beer Team μετά το τέταρτο ομαδικό των Warriors. Δύο ομαδικά μέχρι στιγμής από την πλευρά των γηπεδούχων. Μεταξά σε ευστοχή, μειώνει σε 12-15. Δύο στις δύο για το 13-15. Απόσταση πλέον ενός καλαθιού χωρίζει τις δύο ομάδες. Σαμονάς. Γκούμας πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια αλλά δεν βρήκε συμπαίκτη. Μαστασόπουλος τώρα, Θεοδοσόπουλος με συγχωρείτε, τρέχει. Ο Μαρφαντάς θα κάνει την λάθος πάσα. Απάλας πήρε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, σηκώθηκε ψηλά και τελείωσε τη φάση για το 13-17. Μαχαλιάς. Θεοδοσόπουλος κάνει το βήμα στο πλάι, εκτελεί για δύο. Αντονόπουλος με τον Μαχαλιά μπροστά του. Μένει με τον Μεταξά τώρα, αφήνει στο πλάι, Σαμονάς για δύο. Δεν μπαίνει το καλάθι. Μαρφαντάς με το δεξί, αλλοιώνεται η προσπάθεια. Μένει ο ίδιος και κερδίζει τελικά το φάουλ. Τώρα στην γραμμή των βολών. Μεταλλεύεται την πρώτη για το 14-17. Βάζει για την δεύτερη. 15-17 πάλι και πάλι στο μειον 2 η Beer Team. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι παραπάνω από τη στιγμή που έχουν περάσει μπροστά οι Athens Warriors. Σαμονάς για 3. Μαζέψαν οι γηπεδούχοι και ζήτησε ο Μεταξάς. Ωραία, θα περάσει, θα φτάσει και μέχρι το τέλος, σοφαρίζει. 17-17. Το μάτς στην ισορροπία και έχουμε και time out για τους Warriors. Και 35 πριν να πάμε στο ημίχρονο. 17-17 το σκορ με τον Μεταξά να φέρνει την ισοπαλία στο μάτς. Τσαχνόπουλος, Κατήκος, ωραία θα περάσει κάτω από την ρακέτα, δεν τελειώνει όμως καλά την φάση. είναι την ευκαιρία να ξαναδώσει το προβάδισμα στους Warriors και ευκαιρία τώρα για την Beer Team να προσπεράσει. Γυρίζει ο Μεταξάς, σπαταλάει. Φραγκογιάννης. Είδε τον Κατήκο, ξανά η πάσα έξω. Θα το πάρει από Φραγκογιάννης από την κορυφή. Μαρφαντάς. Κυριάκος Μαρφαντάς τώρα. Για τρεις το νιώσει το σουτ, δεν το βάζει. Σαμονάς συνεχίζει. Θα περάσει όμως η πάσα από τον Μεταξά. Δημήτρης Μαρφαντάς πρόδωσε κεφάλι. Θα χάσουν ωστόσο οι γηπεδούχοι. Τώρα υπάρχει φάουλ από τον Μαρφαντά πάνω στον Τσαχνόπουλο. Γκούμας έφτασε κοντά, έδωσε ύψος στην προσπάθεια. Δεν κατάφερε κάτι. Πήρε την πάσα ο Μαυράκης. Στην αριστερή πλευρά τώρα θα απειλήσει ο Θεοδόσοπουλος και η Beer Team είναι μπροστά. 19-17. Προπληρώνει την αντεπίθεση του συγκεκριτούχη και παίρνουν την θέση του οδηγού. Κατήκος ρεαπώνει την μπάλα. Στο φλότερο Τσαχνόπουλος σοφαρίζει 19 όλα. Δύσκολη κίνηση εκεί. Και υποποίηση κιόλας 19-19, το σκορ 1-40 πριν την ανάπαυλα. Ο Μαρφαντάς τώρα θα παίξει με τον Μεταξά. Έκλεψαν οι Warriors. Κατήκος πατάει γκάζι. Ωραία, θα ξεφύγει από την άμυνα του Θεοδόσοπουλου, δεν θα τελειώσει καλά. Και τώρα Μαυράκης. Μεταξάς με φόρα. Μαζέψε ο Μαυράκης και άφησε στον Μαρφαντά. Αυτός ηρεμεί λίγο την επίθεση της Beer Team. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους κίτρινους. Κυριάκος θα πρέπει να εκτελέσει, έχουν μείνει 2 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω αν το έχουν δει οι παιδούχοι στο τσάτ, προλαβαίνει ο Μαυράκης, ακολούθησε εκεί. Αλλά δεν τα κατάφερε ούτε ο Μεταξάς. Κατήκος τώρα τα τελευταία δευτερόλεπτα της δεύτερης περιόδου θα φτάσει μέχρι το lay-up 19-21. Μαρφαντάς. Μαυράκης. Από την baseline βγαίνει χαμηλά το φάουλο από τον Κατήκο. 7,7 στο ρολόι, αλλά έχουν φτάσει και τα 5 ομαδικά πλέον οι Athens Warriors. Γι' αυτό έχουμε βολές. Άστοχη πρώτη. Και η δεύτερη. Φραγκογιάννης. Σαμονάς εκεί παραλίγο να μπερδευτεί. Καρατσάνο στο σουιμπλέ. Κατήκος. Τετάρτης επιλογές στο επόμενο 12 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Πλάτε ο Γκούμας. Κατήκος ανενόχλητος. Θα το βάλει. 19-24. Μαρφαντάς. Το 1 δεν προλάβαινε να εκτελέσει ο Κυριάκος Μαρφαντάς. Δεν νομίζω να μετράει το καλάθι, όχι. Δεν είχε προλάβει να διώξει έγκαιρα την μπάλα από τα χέρια του. Φινάλ λοιπόν 19-24 το σκορ μετά το πέρας της δεύτερης περίοδου. Επιστροφή εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Ξεκίνησε μόλις και η τρίτη περίοδος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Beer Team και Athens Warriors. 19-24 και είναι τώρα ο φωτεινός πίνακας με τον Κατήκο να αναλαμβάνει δράση στις τελευταίες φάσεις της δεύτερης περίοδου και να ξαναβάζει μπροστά την ομάδα. την ομάδα του, στους σημερινούς φιλοξενούμενους. Δεν θα κάνει το χατήρι πάλι εδώ στον Σαμονά. Και τώρα ο Μαρφαντάς βγάζει στην επίθεση τους κίτρινους. Ο Κρεκούκης θα γυρίσει, θα τελειώνει καλά τη φάση. Ο Σαμονάς θα τρέξει, έχει μπροστά του τον Μαχαλιά. Κατήκος αφήνει έξω. Ο Φραγκογιάννης τώρα θα του δώσει και πάλι. Σαμονάς πήρε τα σκριν, αυτός τον Φραγκογιάννη, αυτός εκτελεί. Δεν μπαίνει μπάλα στο γαλάθι και τώρα Μαχαλιάς. Θυμίζει ο Beer Team κατάφερε να προσπεράσει στην δεύτερη περίοδο. Με τον Θεοδόσοπουλο ωστόσο κατάφερε να βγάλουν αντίδραση οι γηπεδούχοι. Κράτησε την ισορροπία, του πήρε το φάουλ. Ο Κοστούλας έχει κάνει. Στόχος στην πρώτη, 19-25. Έξω η δεύτερη, ο ίδιος όμως θα μαζεύσει το rebound. Αντονόπουλος, Φραγκογιάννης, θα πέσει με τον Κατήκο, 2 δευτερόλεπτα, εκτελεί πριν τη λήξη του χρόνου και τον βάζει. 19-28. Βρίσκει λύσεις από μακριά ο Κατήκος και βοηθάει τώρα τους Athens Warriors να ξεφύγουν στο ΣΥΝ 9. Καλά το φάουλ εδώ. Σηκώθηκε στην πλάτη του Κρεκούκη και πέφτει τελικά στην παράβαση. Ανέφεραν οι γηπεδούχοι όχι καλά. Τον Αντονόπουλος κλέβει και πάει στον Ασμέναν με τον Μαρφαντά, θα τον νικήσει. 19-30. Και θα έχουμε και γρήγορα το time out από την Beer Team. Στο 19-30 έχουν φτάσει πλέον οι Athens Warriors. Και ο παίκτης εκείνη την αδερή του περίοδο με ένα δικό του χέρι, 0-6. Να μετράει το καλάθι, έχει γίνει χαμηλά το φάουλ από τον Αντονόπουλο. Το Θεοδόσοπουλος ψάχνει επιλογές, θα επαναφέρει. Beer Team συνεχίζει χωρίς πόντο. Στην τρίτη περίοδο θα καταφέρει τώρα, ούτε τώρα να τον βρει, καθώς έκανε το λάθος. Σαμονάς, σε σώδια από την πίεση, κρατάει. Έπαιξε με τον Κατήκο. Θα το πάρει τώρα το τρίποντο Σαμονάς. Να το κι άλλο το τρίποντο. Τον Σαμονά αυτή τη φορά αρχίζουν και λύνονται σιγά σιγά οι φιλοξενούμενοι. 19-33 πλέον. Να αποκτήσει ένα πολύ καλό προβάδισμα. Στη γωνία τώρα το Θεοδόσοπουλο θα τελειώσει μόνο στη τη φάση. Είναι ευκαιρία με Κρεκούκη τώρα, θα έρθει το καλάθι για το 21-33. Φραγκογιάννης, νέο τριβολό του Σαμονά, αυτή τη φορά άστοχο. Μαχαλιάς, πέτει με μια μακρινή πάσα. Το Θεοδόσοπουλος έχει φτάσει κοντά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 23-33. Διαφορά στρογγυλά στους 10 πόντους πλέον. Σαμονάς. Πήρε ο Κατήκος. Φραγκογιάννης ενώ τον ακολουθεί ο Μαχαλιάς. Επίεση η προσπάθειά του και πάλι ο ίδιος επιμένει και θα δικαιωθεί. 23-35. Ο Φραγκογιάννη να ανανεώνει την προσπάθειά του. Να φανεί και πάλι στους 12 πόντους την διαφορά. Μαχαλιάς τώρα για τους κίτρινους. Κρεκούκης θα παίξει με τον Κοστούλα, γύρισε ωραία, μετά αριστερό, πολύ ωραίο καλάθι. 25-35, διαχειρός Κοστούλα και πάλι διαφορά στους 10. 5 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Σαμονάς, Φραγκογιάννης. Ο Κατήκος ανεβάζει ταχύτητα. Ωραίο καλάθι εδώ, κύλησε η μπάλα, κατέληξε εντός καλαθλίου το 25-37. Φαντάς για δύο είναι το σουτ, πατούσε ο Μαρφαντάς αλλά δεν θα μπει κιόλας στο καλάθι. Το δεξάσιμο πέθανε την μπάλα, ενώ ο Κοστούλας στην συνέχεια βγήκε εκτός ορίων. Τέσσερα νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα τον μπλε. Απάλας, Τσαχνόπουλος, Γκούμας και Κατσαρός πέρασαν στο παιχνίδι, ενώ από την άλλη στην θέση του Κρεκούκη επιστρέφει ο Μεταξάς για την Beer Team. Τσαχνόπουλος ψηλά να τον πιέσει ο Μαχαλιάς. Τον κυνηγάει παντού, θα καταφέρουν να κλέψουν οι κίτρινοι. Κοστούλας τώρα τρέχει απέναντι στον Γκούμα, βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Τώρα θα σφυρίξει ο ρέφερι για το φάουλ που έγινε πάνω στον Μεταξά. Είναι το τρίτο ομαδικό για τους Athens Warriors. Έχουν ακόμα να δώσουν φιλοξενούμενοι. Ένα ομαδικό μέχρι στιγμής για την Beer Team. Κατσαρός είναι αυτός που ακούμπησε τελευταίος. Έτσι επαναφέρει ξανά από την baseline ο Μαχαλιάς. Ο Μαρφαντάς βγήκε από την πολυκοσμία, στόχισε στο μακρινό σουτ. Θα παραμείνουν στην επίθεση οι γηπεδούχοι, για τους οποίους επιστρέφει τώρα ο Κυριάκος Μαρφαντάς στην θέση του Δημήτρη. Έγινε επαναφορά. Η πάσα ήταν αρκετά δυνατή, δεν μπορούσε να την υποδεχτεί καλά ο Θεοδόσοπουλος. Φραγκογιάννης. Τσαχνόπουλος. Φραγκογιάννης ξανά. Θα κάνει την λάθος πάσα. Και ο Κοστούλας θα κοπεί με αντιαθλητικό φάουλ. Το έχει κάνει ο Κατσαρός, ο οποίος δεν το δέχεται αδιαμαρτύρητα. Στη γραμμή λοιπόν ο Κοστούλας, ενώ είναι και το τρίτο φάουλ για τον Κατσαρό αυτό. Ο Κοστούλας λοιπόν έχει δύο ελεύθερες βόλες να εκτελέσει και η μπάλα θα είναι στην κατοχή της Beer Team στην συνέχεια. Και οι δύο βολές από τον Κοστούλα, δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βολών οι κίτρινοι. Μαυράκης τώρα στο μάτς, ο Κοστούλας θα πέρασε εκτός. Μεταξάς έχει στην πλάτη τον Πούμα. Και πάλι θα πάει η μπάλα στον Μεταξά. Με το δεξί χέρι τώρα θα τελειώσει ωραία. 27-37. Φραγκογιάννης δεξιά ο Φραγκογιάννης εκτελεί μετά από τρίπλα. Μάζεψε ο Μαυράκης. Θα πάρει τώρα από τον Μαχαλιά. Πάει με φόρα προς τα μέσα ο Θεοδόσοπουλος. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 29-37. Διαφορά μετά από ώρα ξαναπέφτει σε μονοψηφιο νούμερο. Τσαχνόπουλος. Έπαιξε με τον Απάλα. Και πάλι μπάλα στην περιφέρεια. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Warriors. Πάλας από την κορυφή. Δεν παίρνει μπάλα στο καλάθι και μαζεύει ο Θεοδόσοπουλος. Να δούμε αν θα μπορέσουν να πλησιάσουν κι άλλο οι γηπεδούχοι. Μαρφαντάς εκεί χωρίς καλή ισορροπία. Βρήκε την πάσα όμως. Μεταξάς μέσα. 31-37. Βγάζει μια μικρή αντίδραση οι γηπεδούχοι. Μειώνουν στους 6 τα ημά τώρα για τους Athens Warriors. Φραγκογιάννης δίνει συνέχεια στο μάτς, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Καλή άμυνα προσκευμένη από τον Μαχαλιά. Κατήκος. Ωραία, εκεί πέρασε ανάμεσα από δύο την πάσα. Δεν την εκμεταλλεύτηκε ο Γκούμας. Η κατοχή είναι για τους κίτρινους, οι οποίοι υπενθυμίζω έχουν πλησιάσει τους 6 πλέον. 31-37 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Μαυράκης για να μειώσει κι άλλο. Κατάλαβε ο ίδιος ότι δεν θα πήγαινε καλά το σουτ. Προσπάθησε εκεί να διεκδικήσει ο ίδιος το rebound. Έκανε το φάουλ όμως στον Απάλα. Δεύτερο ομαδικό αυτό για την Beer Team. Κατήκος. Απάλας. Συγκρατεί όχι τελικά. Έκλεψε ο Μαρφαντάς. Μεταξάς τάπα από τον Γκούμα και έχει βρει κιόλας και ο Μαυράκης. Γι' αυτό η κατοχή είναι για τους Athens Warriors. Κατήκος από τον Κατσαρό. Μπερδεύεται, του γλίστριξε μπαλά τα χέρια. Την έχει βρει ο Θεοδόσοπουλος, όπως λένε οι συγκεκριμένοι διαιτητές. Αναφέρονται πάλι οι πολεμιστές, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Φραγκογιάννης μπροστά από 3. Καθαρίζει το rebound ο Μαχαλιάς και βρίσκει τον Θεοδόσοπουλο. Πάει στον Ασμέναν, κατέβασε το χέρι του. Ο Γκούμας βρήκε και αντικανονικά τον αντίπαλό του. Φραγκογιάννης τώρα πέρασε εκτός για τους Warriors. Σαμονάς πήγε στην θέση του. Δεν θα βγει πρώτη βολή του Θεοδόσοπουλου. Θα βγει δεύτερη. 32-37. Ο Μαχαλιάς είναι ο μόνος που έχει μείνει ψηλά για να πιέσει το κατέβασμα του Σαμονά. Σαμονάς κρατάει από την πίεση πάντα του Μαχαλιά. 7 δευτερόλεπτα. Απάλας έψαξε λίγο χώρο, δεν τον βρήκε. Δεν βρήκε επίσης και το τρίποντο. Μαυράκης βιάστηκε νομίζω εδώ. Δυσκόλεψε αρκετά τον Κρεκούκη, κράτησαν οι γηπεδούχοι και έγινε και το φάουλ πάνω στον Μεταξά. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Athens Warriors. Έτσι έχουμε νέες βολές για τον Μεταξά αυτή τη φορά. Στα 20,6 έχει σταματήσει το ρολόι. Ακόμη μια χαμένη βολή για την Beer Team. Μεταξύ αυτή ετοιμάζεται σιγά σιγά και για την δεύτερη προσπάθεια. Θα τη χάσει και αυτή. Μια επίθεση τώρα 19 δευτερόλεπτων για τους μπλε. Σαμονάς πιέζεται και φεύγει, παίρνει το φάουλ. Έχουν να δώσουν ακόμα ένα οι κίτρινοι. Δευτερόλεπτα, Γκούμας έδωσε χέρι με χέρι στον Σαμονά. Ψηλά ο Μαρφαντάς τώρα, 5 δευτερόλεπτα, ένα μακρινό τρίποντο, όχι καλό. Θα κουμπίσει ούτε καν Στεφάνι μπάλα, 2,4 τώρα στο ρολόι. Μαυράκης, αλλά έχει πατήσει γραμμή στην επαναφορά. Ο Μεταξάς είναι ο λάθος εδώ με τους γηπεδούχους. Επιστρέφουν τις ευθές επίθεσης οι Warriors, αυτοί θα έχουν την στη διάθεσή του στα τελευταία δευτερόλεπτα. Μπάσιος τώρα στο μάτς για αυτή την τελευταία επίθεση που θα πάει να επαναφέρει κιόλας, όχι ο Γκούμας θα επαναφέρει. Μπάσιος θα πάρει το σούτ, θα κοπεί. Πολύ καλή άμυνα από τον Μαρφαντά και έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος, 32-37 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Άρχισε να μετρά αντίστροφα το χρονόμετρο και στην τέταρτη περίοδο. Παραμένουν μπροστά οι Athens Warriors με 32-37. Μια μικρή διαφορά 5 πόντων τώρα στο μάτς, την οποία καλούνται να υπερασπιστούν οι φιλοξενούμενοι. Από την άλλη η Beer Team θέλει να βγάλει αντίδραση ώστε να διεκδικήσει με καλύτερες προϋποθέσεις στην πρώτη της νίκη στο κύπελο. Καλά και φάουλ εδώ από τον Μεταξά, 34-37. Έξω η βολή, σε καλύτερη θέση και ο Απάλας θα μαζέψει. Θα περάσει και στο κέντρο. Βάσιος πέταξε την μπάλα, ωραία, θα φτάσει αυτή στο καλάθι. 34-39. Μαρφαντάς σηκώθηκε, τον σκόραρε, βρήκε όμως τον Δημήτρη στην περιφέρεια. Για δύο είναι το σουτ, πατούσε ίσα ίσα την γραμμή. Κατήκος. Και τώρα ο Τσαχνόπουλος, ο οποίος ρίχνει ταχύτητα. Κατήκος. Θέλει να παίξει με τον Απάλα. Γύρισε εκείνος, κοντρεφτεξωμένα χέρια των αντιπάλων, ενώ βρέθηκε και στο παρκέ, 34-41. Μαρφαντάς. Σου τριών πόντων τώρα από τον Κυριάκο, συστημένη μπάλα στα χέρια του Μεταξά, γύρισε ωραία αυτός πρόσωπος στο καλάθι, αφού προκαρόλαρε, 36-41. Κατήκος βγαίνει στην περιφέρεια και ο Αντονόπουλος τώρα ζητάει. Κατήκος θα πάρει στο σούτ από μέση απόσταση. Μάζεψαν οι γηπεδούχοι και τώρα Μεταξάς. Πήρε χέρι με χέρι ο Μαρφαντάς. Του φτιάξει και χώρο ο Μεταξάς σε ένα δίποντο άστοχο τώρα από το ύψος των βολών. Πάει προς τα μέσα, Κρεκούκης μετράει κανονικότατα το καλάθι, έχει πάρει και το φάουλ. 38-41. Και πάλι στο μείον 3 η Beer Team και μπορεί να μειώσει και, στους 2 πόντους αν μπορέσει και ευστοχίσει ο Κρεκούκης. Αλλά και αυτή η βολή θα πάει στράφη. Κρατούν ωστόσο την επίθεση τους οι γηπεδούχοι. Κρεκούκης τώρα σε θέση βολής, ούτε τώρα. Βάσιος αφήνει στον Απάλα. Πέρασε εκείνος, σηκώθηκε. Δεν κέρδισε κάτι. Κράτησε ο Τσαχνόπουλος, αλλά φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Απάλας, ο οποίος σηκώθηκε. Στα η αλλαγή όμως. Και περνάει εκτός για να μπει στην θέση του ο Φραγκογιάννης. Φιλοξενούμενοι, ένα γρήγορο τρίποδο του Φραγκογιάννη. Δεν θα καταλήξει τον στόχο και τώρα Μαρφαντάς. Υψώσε για τον Μεταξά. Υπέροχο αλεϊούπ. 40-41. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ. Μαρφαντά και Μεταξά. Θα φέρει πλέον την Beer Team στον πόντο. Βασιός το θέλει το σουτ. Αναπηδάει μπάλα, καταλήγει στα χέρια του Μεταξά. Μπορούν τώρα να περάσουν μπροστά οι γηπεδούχοι. Ηρεμία ζητάει ο Μαρφαντάς. Βγαίνει πάνω του Τσαχνόπουλος. Κυριάκος Μαρφαντάς από το πλάι για να βάλει μπροστά την ομάδα του. Όχι. Και κάποιος πανηγύρισε και όλα φτιάστηκε. Αλλά η μπάλα είχε άλλη πρόθεση, ενώ εν τω μεταξύ έχει γίνει αντιαθλητικό φαούλο από τον Δημήτρη Μαρφαντά. Μια όχι και τόσο καλή εξέλιξη για τους γηπεδούχους την ώρα που έχουν πλησιάσει τον πόντο. Φραγκογιάννης στην γραμμή. Χάνει την πρώτη. Για την δεύτερη θα τη χάσει και αυτή. Δεν αλλάζει έτσι το 40-41. Κατήκος επανέφερε. Τσαχνόπουλος. Προσποιείται, ζητάει στην γωνία ο Αντονόπουλος, θα πάρει το τρίποδο, αλλοιώθηκε όμως η προσπάθειά του από τον Μαρφαντά και απομένουν 3 δεύτερα τώρα για την επίθεση των μπλε. Νέο σούτ από το ίδιο σημείο, ο Φραγκογιάννης, όχι, Κατήκος θα δεχτεί την ταμπαστά ίσα, κρατούν οι Warriors, Αντονόπουλος θα μυρίσει παίκτη έξω, Μπάσιος προσποιείται στα 6. Τσαχνόπουλος, τελειώνει ο χρόνος, ο Μπάσιος θα αναγκαστεί να εκτελέσει, βρίσκει σίδερο. Αρκετές χαμένες ευκαιρίες εδώ για τους Athens Warriors ώστε να αυξήσουν το προβάδισμά τους, παραμένει το 40-41 και έτσι και πάλι η Beer Team μπορεί να περάσει μπροστά. Μαρφαντάς για 3, όχι, θα το χάσει και αυτός, νέα ευκαιρία και ο Κοστούλας κερδίζει το φάουλ. Αλλαγή 4 ατόμων για τους μπλε. Απάλας, Κατσαρός, Σαμονάς και Γκούμας πέρασαν στο παρκέ. Μόνο ο Φραγκογιάννης έμεινε στο μάτς από την προηγούμενη πεντάδα. Στη γραμμή λοιπόν ο Κοστούλας βάζει την πρώτη για να ισοφαρίσει ξανά, 41-41. Χαμένη η δεύτερη, παραμένει έτσι ισόπαλο το σκορ. Σαμονάς αφήνει στον Απάλα. Ωραία, έπαιξε με τον Γκούμα, δυσκολεύτηκε αυτός να υποδεχτεί. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Φραγκογιάννης άλλαξε κατεύθυνση, πάει στο φλότερ το οποίο είναι άστοχο και καθαρίζει το rebound η κίτρινη με τον Μεταξά και τώρα παίρνει ο Μαρφαντάς για να βγάλει στην επίθεση την ομάδα του. Γιάκος Μαρφαντάς, Δημήτρης Μαρφαντάς τώρα για 3, δεν μπαίνει το καλάθι. Κατσαρός μαζεύει. Σαμονάς. Τελευταίο 5 λεπτό τώρα και επίσημα. Με το σκόρ υπενθυμίζω να βρίσκεται στο 41-41. Απαλάς. δείχνει συμπαίκτη. Ο ίδιος θα εκτελέσει τελικά και θα τον βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι λίγο πριν την λήξη του χρόνου επίθεσης. 41-43, ο Απάλας δίνει τη λύση. Με τον αντίπαλό του να είναι αρκωμένος πάνω του. Προβάδισμα και πάλι για τους Warriors. Κοστούλας κερδίζει το φάουλ. Χαμηλά πριν την εκτέλεση έγινε. Μαρφαντάς τα επαναφέρει. Έγινε κίνηση από τον Κυριάκο για να πάρει και να εκτελέσει για τρεις, κοντό το σουτ. Μπάλα σταματάει στο σίδερο. Φραγκογιάννης. Μεταξά, Φραγκογιάννης βρήκε την πάσα. Ζήτησε ο Απάλας. Υπάρχει φάουλ από τον Μεταξά. Φάουλ νούμερο 2 πλέον για την Beer Team. Φραγκογιάννης άφησε στον Γκούμα. Δεν είναι καλή εκτέλεσή του. Μαρφαντάς θέλει να παίξει γρήγορα. Κοστούλας είδε την μπάλα να περνάει και να αξιοποιήσει την ευκαιρία του. 43 όλα. Πάλι ο Κοστούλας ισοφαρίζει. 3:35 τώρα στο ρολόι. Απάλας κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα. Πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Γκούμας. Κατέβασαν τα ευκαιρία τους εκεί. Η γηπεδούχη, ο Μεταξάς, έχει κάνει τελικά το φάουλ, που είναι το τρίτο και για την Beer Team. Ανέφεραν οι μπλε. Νέο φάουλ, τέταρτο. Αυτή τη φορά ο Μαρφαντάς το έχει κάνει. Επιστρέφει ο Κρεκούκης. Απάλας ξανά. Αυτή τη φορά θα πλησιάσει, δεν πήγε η μπάλα. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Έχει κερδίσει όμως και το πέμπτο ομαδικό των γηπεδούχων. 3 φάουλ σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα θα κάνουν οι γηπεδούχοι. Στην πρώτη βολή για το 44-43 ο Απάλας. Αμένει δεύτερη, Κρεκούκης θα μαζέψει. Στην επίθεση τώρα η Beer Team. Μαρφαντάς. Θεοδόσοπουλος, Μαρφαντάς για δύο, όχι. Υπάρχει φάουλ επιθετικό, το έχει κάνει. Ο Θεοδόσοπουλος βρέθηκε στο παρκέ μαζί με τον Απάλα. Και τελικά ο παίκτης των γηπεδούχων είναι εκείνος που έχει κάνει την παράβαση. Παναφέρουν τώρα οι Warriors. Και Σαμονάς δίνει συνέχεια στο μάτς, 2:50 στο ρολόι. Απάλας πάει κοντά στον Κοστούλα, κλείνεται από 3, θα του γραπώσει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Κρεκούκης. Σηκώνει το βλέμμα του, βλέπει τον διάδρομο, ορθάνει αυτό και φτάνει μες στο καλάθι. 44-45 ο Κρεκούκης βάζει μπροστά τώρα την Beer Team. 45-44, ναι, με συγχωρείτε, όχι 44-45. Και έχουμε και time out για τους Athens Warriors. 45-44 το σκορ, μόλις ένα σπότ χωρίς δύο ομάδες, 2,5 λεπτά ακόμα για το τέλος και τα πάντα όπως φαίνεται θα κρυφθούν στις τελευταίες φάσεις. Απάλας τώρα με τον Κοστούλα μπροστά του, προσπαθεί να πάρει θέση ο Γκούμας. Βρέθηκε στο παρκείο Απάλας, πήρε ο Σαμονάς την εκτέλεση, δεν κατάφερε κάτι και τώρα Μαρφαντάς. Έχει πέρασει εκτός ο Απάλας τώρα, ο οποίος κρατάει τον νόμο του. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά με τον παίκτη των Warriors. Έχει διακοπεί τώρα το παιχνίδι. Ο Απάλας, Μαρφαντάς, παίρνει το φάουλ τον Φραγκογιάννη. Φάουλ νούμερο 4. Είναι δύο βόλες τελικά. Ο ίδιος θα μαζέψει. Κερδίζει το φάουλ στην συνέχεια. Τώρα θα φτάσουν τα 5 ομαδικά οι Athens Warriors. Στην γραμμή θα πάει ο Θεοδόσοπουλος. Κάνει την πρώτη. Και την δεύτερη. 0-2 από τον Θεοδόσοπουλο σε δύο καθοριστικές βολές. Δεν ολοκληρώνεται το κλέψιμο. 4-18 δευτερόλεπτα για τους Athens Warriors. Είναι 42 πριν το φιναλέ. Κατήκος. Προσπαθεί να ξαμαρκαριστεί. Υπάρχει φάουλ από τον Μαρφαντά. Έχουμε βολές τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μέσα η πρώτη. 46-44. Βάζει και την δεύτερη. Απόλυτα ψύχρεμος ο Κατήκος. 47-44 το 40. Όχι, με συγχωρείτε. Έβαλα τους πόντους στην Beer Team. 45-46 είναι το σκορ. Θεοδόσοπουλος Κοστούλας με υπερίσια αυτοπεποίθηση 47-46. Σαμονάς σε ένα τρίποντο, όχι καλό. Πήγε στην πορεία της μπάλας ο Γκούμας, από κοντά δεν μπορεί. Μάζεψαν οι κίτρινοι και τώρα Μαρφαντάς. Παρά πήγε στον Μαυράκη. Πήγαμε στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Μαρφαντάς, έχουμε ευκαιρία να πάρουν ένα καλό προβάδισμα τώρα οι γηπεδούχοι. Μαρφαντάς κρατάει στα 7. Κοστούλας γυρίζει με το δεξί, δίνει τη λύση. 49-46. Στο συν 3 πλέον η Beer Team. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Φραγκογιάννης. Μπάσιος για να ισοφαρίσει, δεν το κάνει. Θετικό rebound όμως από τους Warriors. Φραγκογιάννης πάει στο floater, δεν βρίσκει ούτε αυτό στόχο. Κοιτάει έξω ο Μπάσιος. Νέο τρίποντο από την κορυφή, ούτε τώρα. Η μία ευκαιρία μετά την άλλη χαμένη από τους Athens Warriors. Και έχουμε διακοπή τώρα για το time out της Beer Team. Από μπροστά επιλέγουν να παίξουν οι κίτρινοι. Είναι επαναφορά ο Θεοδόσοπουλος. Μαρφαντάς πήρε. Έτσι από δύο, Μαυράκης. Θα γίνει το φάουλ τώρα από τον Σαμονά. Μπήκε το καλάθι, δεν μετράει όμως. 13,1 στο ρολόι και ο Μαυράκης στη γραμμή σε δύο βολές τώρα που μπορούν να καθορίσουν και τον νικητή. Κάνει την πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 50-46, μαξιλαράκι ασφάλειας πλέον για τους γηπεδούχους. Φραγκογιάννης εκτελεί για 3 airball και κάπως έτσι νομίζω οδεύουμε και προς το φινάλε με την Beer Team να είναι αγκαλιά πλέον με την νίκη. Την πρώτη νίκη και μοναδική στο φετινό μπασκετάκι κάπου. Ο Μαυράκης και πάλι θα πάει στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Έβγαλε αντίδραση στο τέλος η Beer Team, είχε τις λύσεις και πήρε τελικά την νίκη με το από τους Athens Warriors, οι οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν μπροστά στο σκορ. 2-2 τώρα από τον Μαυράκη, 52-46. Πετάξει από το χέρι την μπάλα ο Σαμονάς. Είναι λοιπόν νίκη για την Beer Team, η οποία θα επικρατήσει με 52-46 επί των Athens Warriors.